Εντός συνόρων και πάλι, κυρίες και κύριοι, για πυρήνα της 17 Νοέμβρη που παραμένει ασύλληπτος και μάλιστα είχε εμπλακεί σε ανθρωποκτονίες και αιματηρές επιθέσεις, κάνει λόγο σε επιστολή του Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στο μακροσκελές κείμενο που συνέταξε από τις φυλακές Κορυδαλλού, ο καταδικαστής ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης ισχυρίζεται πως κάποιοι εξαφάνισαν με τρόπο περίεργο ευρήματα από γιάφκα της οργάνωσης που εντοπίστηκε το 2002 και τα οποία θα έκαιγαν, όπως υποστηρίζει, άτομα με σημαντικό πολιτικό και επαγγελματικό προφίλ. Ασύλληπτο πυρήνα τουλάχιστον 8 μελών της 17 Νοέμβρη, καταγγέλει με επιστολή του που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Έθνος, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. 14 χρόνια μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, το ηγετικό μέλος της οργάνωσης πάει τη σιωπή του μέσα από την ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Στην πολυσέλιδη επιστολή του, ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη κάνει λόγο για πλεκτάνη κατά τη διάρκεια των συλλήψεων αλλά και της δίκης, που είχε σκοπό να προφυλακτούν συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης, τα οποία καταγγέλει πως είχαν διασυνδέσεις με συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, χειρόγραφα, αλλά και το περιβόητο 45, όπλο σφραγίδα της 17 Νοέμβρη, τα οποία θα έκαιγαν συγκεκριμένα πρόσωπα και έπρεπε να είχαν εντοπιστεί σε γιάφκα της οργάνωσης το 2002, δεν βρέθηκαν ποτέ. Στο παράνομο σπίτι γιάφκα της 17 Νοέμβρη που αποκαλύφθηκε το 2002 υπήρχε ένα όπλο που έκαιγε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το όπλο αυτό δεν βρέθηκε. Ποιος το εξαφάνισε? Οι μυστικές υπηρεσίες? Κάποιος από τους συλληφθέντες που συνεργάστηκε με τις αρχές? Δεύτερο, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, θα έπρεπε να βρεθούν επίσης σημαντικά χειρόγραφα του ίδιου προσώπου. Ούτε αυτά βρέθηκαν. Ποιος τα εξαφάνισε? Το ιδρυτικό μέλος της 17 Νοέμβρη κάνει λόγο για ύπαρξη ασύλληπτου πυρήνα 8 μελών της οργάνωσης. Όπως ισχυρίζεται, για τρεις από αυτούς υπήρχαν επιβαρυντικές καταθέσεις, οι οποίες μπήκαν τελικά στο αρχείο. Οι τρεις αυτοί συνδέονταν με άλλους 5. Από αυτήν την ομάδα των τουλάχιστον 8, ορισμένοι είχαν άμεση συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες. Άλλοι σε βίαιες ενέργειες σοβαρές που προκάλεσαν τραυματισμούς. Ενώ η δραστηριότητα των πιο ασήμαντων ήταν πιο σημαντική και πιο συνειδητή από αυτήν ορισμένων που καταδικάστηκαν στη δίκη σε σχετικά μικρές ποινές και εξέτησαν πραγματική ποινή άνω των 5 χρόνων. Κανένας από αυτούς δεν συνελήφθη. Σε κανέναν δεν ασκήθηκε δίωξη. Γιατί? Κατηγορώντας για πλεκτάνη εγχώριες και ξένες μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες, όπως λέει, φρόντισαν μεταξύ άλλων για την καταδίκη του, ο Γιωτόπουλος ισχυρίζεται μέσα από την επιστολή του ότι τα μέλη της οργάνωσης που παραμένουν ασύλληπτα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, κυριότερος και καθοριστικός, είναι ότι οδηγούσαν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τον οποίο δεν ήθελαν να αγγίξουν, που δεν είναι βέβαια η αριστερά, είτε κοινοβουλευτική είτε εξοκοινοβουλευτική. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν συλλαμβάνονταν έστω δύο ή τρεις από αυτούς, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να καταδικαστώ ως ηθικός αυτούργος. Γιατί το προφίλ τους, τόσο το πολιτικό όσο και το επαγγελματικό, είχε κάποια βαρύτητα και δεν θα μπορούσαν να τους παρουσιάσουν ως απλά ενεργούμενα που εκτελούν τυφλά τις εντολές μου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στους Λειψούς. Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Παρότι η επιστολή του είχε γραφτεί από τον περασμένο Ιούνιο, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέλεξε να τη δημοσιεύσει τώρα, καθώς περίμενε απάντηση στην αίτηση για αποφυλάκηση που είχε καταθέσει στις 18 Μαρτίου. Απάντηση που δεν ήρθε ποτέ.